Καλώς ήλθατε στο επιτραπέζουμε. Γεια σας, είμαι η Έλια. Και εγώ η Πέννη, μυρίστηκα σουβλάκι και είπα να μπω. Όπως καταλάβατε, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα σουβλάκι Wars. Οι Ιταλοί έχουν τις πίτσες, οι Αμερικάνοι τα μπέργκερ, οι Γάλλοι τις κρέπες και εμείς... Μα φυσικά το καλύτερο, το ελληνικό παραδοσιακό σουβλάκι. Μου το έχουν ήδη τα σάλια. Τι να πάρω. Ναι, καλησπέρα. Μια παραγγελία να κάνω. Ναι. 2 καλαμάκια κοτόπουλο. 3 πίτα γύρω από όλα. 2 μερίδες πατάτες με πάπρικα. Ναι. Και 2 αναψυκτικά. Τι! Σε μισή ώρα! Σας παρακαλώ, πεινάω, κάντε λίγο πιο γρήγορα. Παιδάκι μου, σταμάτα να παρουσιάσουμε το σουβλάκι Wars. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, κάντε γρήγορα. Το σουβλάκι Wars παίζεται από 2 έως 4 πιναλέοντες παίκτες. Έχει διάρκεια 30 έως 60 λεπτά. Και απευθύνεται σε στόματα ηλικίας από 10 και πάνω. Προφανώς, αφού φάμε, θα στήσουμε ένα παιχνίδι για 4 παίκτες και θα σας δείξουμε πώς παίζετε. Ανοίγοντας το πακέτο που μας έφερε το delivery, βρίσκουμε 72 κάρτες φαγητού, 60 κάρτες πελατών, 32 κάρτες απρόβλεπτοι παράγοντες, 4 ταυτότητες παικτών, 10 κάρτες τηλεφωνική παραγγελία, 2 κάρτες σύνοψης γύρου, 1 πίνακα βαθμολογίας, 8 ξύλινες μάρκες σε 4 χρώματα, και τέλος ένα φυλάδιο οδηγιών στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πάμε να στήσουμε ένα παιχνίδι για 4 πεινασμένους παίκτες και να σας δείξουμε πώς παίζεται. Οι κάρτες φαγητών απεικονίζουν ένα ή παραπάνω από τα παρακάτω, πίτα γύρω, σουβλάκι καλαμάκι, πατάτες, αναψυκτικό και χρησιμοποιούνται από τον κάθε παίκτη για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του. Οι κάρτες πελατών εμφανίζουν ένα πελάτη μαζί με την παραγγελία που θέλει να κάνει, δηλαδή τι επιθυμεί να αγοράσει από τα παραπάνω φαγητά. Επιπλέον περιέχουν το ποσό σε ευρώ που σκοπεύει να δώσει και την παραγγελία του, καθώς και έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την επιρροή του, το πόσο δηλαδή θα επηρεάσει τη φήμη του μαγαζιού, αν θα είναι καλή ή κακή η εξυπηρέτηση που θα λάβει. Ανάμεσα στις κάρτες πελατών περιλαμβάνονται και μερικές κάρτες που γράφουν μεγάλη τηλεφωνική παραγγελία. Αυτές τις κάρτες θα τις δούμε αργότερα. Επίσης υπάρχουν και οι κάρτες απρόβλεπτοι παράγοντες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται τους παίκτες για να επηρεάσουν το παιχνίδι. Οι ταυτότητες παικτών περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον κάθε ιδιοκτήτη, όπως τα αρχικά του χρήματα, η αρχική του φήμη, τα λειτουργικά του έξοδα, το κόστος αγοράς νέων φαγητών, καθώς και το κόστος της διαφήμισης. Το κάθε σουβλατζίδικο διαφέρει από τα υπόλοιπα, είτε στα αρχικά του χρήματα, είτε στην αρχική φήμη. Παρ' όλα αυτά έχουν όλα την ίδια πιθανότητα νίκης. Οι κάρτες τηλεφωνικής παραγγελίας χρησιμοποιούνται ως δείκτες για να ξεχωρίζουν οι κανονικοί πελάτες από τις παραγγελίες που ήρθαν τηλεφωνικά. Και τέλος, οι κάρτες σύνοψης γύρου περιέχουν συνοπτικά τις φάσεις του παιχνιδιού, για να μπορούμε να τρέχουμε σε αυτές κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Πριν ξεκινήσουμε, κάθε παίκτης διαλέγει ένα από τα 4 σουβλατζίδικα. Σουβλάκι Αθανάση στο βρώμικο, το κλασικό βρώμικο σουβλατζίδικο της γειτονιάς, αλλά με το πιο νόστιμο σουβλάκι. Η πίτα της Θεσσαλίας, το οικογενειακό, μια παραδοσιακή ταβέρνα, οικογενειακή επιχείρηση, ο μπαμπάς ψύστης, η μαμά στην κουζίνα, ο γιος στο σερβίρισμα και η κόρη στο ταμείο. Ο γύρος εξπρές ή αλυσίδα, μέλος πασίνος της αλυσίδας fast food σουβλατζίδικων. Και τελευταίο, Le Souvlage, το Κυριλέ, ένα ποιοτικό μαγαζί για πελάτες υψηλής κοινωνίας. Ανάλογα με το μαγαζί που θα επιλέξει ο κάθε παίκτης, παίρνει την αντίστοιχη ταυτότητα παίκτη και βάζει τις 2 μάρκες στις αντίστοιχες θέσεις χρήματα και φήμη, στον πίνακα βαθμολογίας. Για παράδειγμα, επιλέγετε την κάρτα Σουβλάκια Αθανάσης, δηλαδή το βρώμικο. Κοίτατε προσεκτικά την κάρτα και παρατηρείτε ότι αρχικά χρήματα είναι 6 και αρχική φήμη 2. Έπειτα, τοποθετείτε τους δείκτες στις αντίστοιχες θέσεις που δηλώνει η κάρτα και το ίδιο πρέπει να κάνουν οι υπόλοιποι συμπαίκτες. Στη συνέχεια ανακατεύετε ξεχωριστά τις κάρτες φαγητών, τις κάρτες πελατών και τις κάρτες με τους απρόβλεπτους παράγοντες και τοποθετείτε τις 3 αυτές στίβες κλειστές στο τραπέζι. Δίπλα σε κάθε στίβα θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μία στίβα της καρταρίσματος. Κάθε παίκτης ξεκινάει με 5 κάρτες φαγητών και 3 κάρτες απρόβλεπτοι παράγοντες.
Αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από τις κάρτες φαγητών που τράβηξε, τότε έχει το δικαίωμα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι να τις ξεσκαρτάρει και να τραβήξει 5 νέες κάρτες. Φυσικά αυτό μπορεί να γίνει μόνο μία φορά, στην αρχή του παιχνιδιού. Αν οι 5 νέες κάρτες είναι χειρότερες από τις προηγούμενες, δεν μπορεί να επιλέξει πάλι τις αρχικές. Θα πρέπει αναγκαστικά να παίξει με τις καινούριες. Το παιχνίδι παίζεται σε γύρους και κάθε γύρος εξελίσσεται σε 5 φάσεις. Πρώτη, συντήρηση μαγαζιού από το δεύτερο γύρο και μετά. Δεύτερη, είσοδος νέων πελατών. Τρίτη, απρόβλεπτοι παράγοντες. Τέταρτη, εξυπηρέτηση πελατών. Και τέλος, πέμπτη, τέλος γύρου. Σε κάθε φάση, η σειρά που παίζουν οι παίκτες καθορίζεται από τη φήμη τους. Πρώτος δηλαδή, παίζει ο παίκτης που έχει την υψηλότερη φήμη. Ακολουθεί ο παίκτης με τη δεύτερη υψηλότερη φήμη κτλ. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες ισοβαθμούν, τότε παίζει πρώτος αυτός που έχει την υψηλότερη αρχική φήμη. Πρώτη φάση, συντήρηση μαγαζιού. Η φάση αυτή ενεργοποιείται από το δεύτερο γύρο του παιχνιδιού και μετά. Ο κάθε παίκτης οφείλει να πληρώσει ένα ποσό για τα λειτουργικά έξοδα του μαγαζιού του, το οποίο αναγράφεται στην ταυτότητά του. Παράλληλα, τραβάει μια κάρτα φαγητών και μια κάρτα πρόβλημα παράγοντα. Στη συνέχεια, μπορεί αν θέλει να πληρώσει κάποιο ποσό για αγορά νέων προμηθειών ή να πληρώσει ένα ποσό για διαφήμιση, με την οποία θα ανεβάσει τη φήμη του φυσικά. Τα κόστη για τις ενέργειες αυτές θα τα βρείτε πάνω στην ταυτότητα παίκτη, ενώ δίπλα τους αναγράφεται και ο αριθμός των καρτών που τραβάτε ή το πόσο ανεβαίνει η φήμη μας. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα συντήρησης μαγαζιού. Για παράδειγμα, το παιχνίδι έχει φτάσει στον τρίτο γύρο και ξεκινά η φάση συντήρησης μαγαζιού. Η Penny είναι η ιδιοκτήτρια του γύρου Express. Βλέπει ότι τα λειτουργικά της έξοδα είναι 2 ευρώ και μειώνει τα χρήματά της κατά το ποσό αυτό. Στη συνέχεια, τραβάει μια κάρτα φαγητών και μια κάρτα απρόβλεπτου παράγοντα. Έχει πλέον λοιπόν 3 κάρτες φαγητών, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι αρκετές και αποφασίζει να αγοράσει και άλλα φαγητά. Βλέπει στην ταυτότητά της ότι το κόστος είναι 2 ευρώ για 3 κάρτες, οπότε μειώνει κατά το ποσό αυτό τα χρήματά της και τραβάει 3 κάρτες φαγητών. Και τέλος, επειδή θέλει να ανεβάσει λίγο τη φήμη του, πληρώνει σύμφωνα με την ταυτότητά του 2 ευρώ. Και έτσι την ανεβάζει κατά 2 μονάδες. Για τις κάρτες φαγητών υπάρχει το όριο των 7 καρτών. Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος παίκτης μείνει με παραπάνω από 7 κάρτες, πρέπει να τις ξεσκαρτάρει έτσι ώστε να μείνει με 7 κάρτες. Στη σπάνια περίπτωση που ένας παίκτης κληθεί να πληρώσει για λειτουργικά έξοδα αλλά δεν έχει χρήματα, παίρνει αναγκαστικά ένα δάνειο 10 ευρώ. Ο παίκτης αυτός, για να μπορέσει να κερδίσει, θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει τα χρήματά του το ποσό των 11 ευρώ. Δεύτερη φάση, είσοδος νέων πελατών. Στη φάση αυτή, ανάλογα με τον αριθμό των παίκτων, ανοίγεται ένας αριθμός καρτών από τη στίβα των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, ανοίγονται 2 κάρτες για κάθε παίκτη, συν άλλη μία. Είμαστε 4 παίκτες, 2 ή 4, 8 και άλλη μία 9. Στη συνέχεια, ο κάθε παίκτης, ξεκινώντας από αυτόν με την υψηλότερη φήμη και φτάνοντας σε αυτόν με τη λιγότερη, επιλέγει από έναν πελάτη και τον τοποθετεί μπροστά του. Όταν όλοι έχουν πάρει από έναν πελάτη, ο τελευταίος που πήρε ξαναπαίρνει έναν. Στη συνέχεια, ο προτελευταίος και ούτω καθεξής. Έχοντας όλοι πάρει από 2 πελάτες, θα πρέπει στο τέλος να μείνει ένας, ο οποίος και ξεσκαρτάρεται. Στη συνέχεια, οι παίκτες λαμβάνουν τηλεφωνικές παραγγελίες. Κάθε ένας τραβάει την πρώτη κάρτα από τη στίβα με τους πελάτες, την προσθέτει στο τέλος της σουράς του και τοποθετεί μια κάρτα τηλεφωνική παραγγελία πάνω της για να δείξει ότι η παραγγελία ήρθε τηλεφωνικά. Παρόλο που δεν αντιπροσωπεύει πελάτη που μπήκε στο μαγαζί, εξυπηρετείται και αυτή όπως όλοι οι κανονικοί πελάτες. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι κάποιες από τις κάρτες, απρόβλεπτοι παράγοντες, μπορεί να επηρεάζουν μόνο τους κανονικούς πελάτες ή μόνο τις τηλεφωνικές παραγγελίες. Κάποιες από τις κάρτες πελατών διαφέρουν λίγο από τις υπόλοιπες και γράφουν «μεγάλη τηλεφωνική παραγγελία». Αυτές ανοίγουν κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους πελάτες και μπορούν να επιλεχθούν από τους παίκτες για να μπουν στην ουρά τους αντί για κάποιον άλλο πελάτη. Λειτουργούν όπως οι απλές τηλεφωνικές παραγγελίες, με τη διαφορά ότι οι παίκτες τραβάνε 2 κάρτες πελατών αντί για μία. Η παραγγελία αποτελείται από το άθροισμα των φαγητών που αναφέρουν οι 2 αυτοί πελάτες, ενώ τα χρήματα και η φήμη που θα δώσουν είναι το άθροισμα των αντίστοιχων ποσών. Κατά τα άλλα, η παραγγελία αντιμετωπίζεται όπως όλες οι άλλες τηλεφωνικές παραγγελίες. Εάν τραβώντας κάρτες πελατών και τηλεφωνική παραγγελία, είτε μεγάλη είτε απλή, εμφανιστεί μεγάλη τηλεφωνική παραγγελία, ο παίκτης την ξεσκαρτάρει και τραβάει μια άλλη στη θέση της.
Ας δούμε ένα παράδειγμα για τους πελάτες που μπορεί να μπουν στο σουβλατζίδικο ο Θανάσης, το βρώμικο. Φάση 3. Απρόβλεπτοι παράγοντες. Στη φάση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παίκτη να παίξει μία από τις κάρτες απρόβλεπτοι παράγοντες που έχει στο χέρι του και οι οποίες επηρεάζουν με διάφορους τρόπους το παιχνίδι, ανατρέποντας τα δεδομένα. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να παίξει μόνο μία τέτοια κάρτα ανά γύρω. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί δηλαδή αν δεν θέλει να μην παίξει καμία κάρτα. Τέταρτη φάση, εξυπηρέτηση πελατών. Σε αυτή τη φάση εξυπηρετούνται οι πελάτες του κάθε παίκτη. Το σημαντικό όμως είναι ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν με τη σειρά που μπήκαν στο μαγαζί. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν παίζει από το χέρι του τις κάρτες φαγητών που αντιστοιχούν στην παραγγελία του πρώτου ψινούρα πελάτη. Όταν το κάνει ο πελάτης βγαίνει από τη σειρά, η κάρτα ξεσκαρτάρεται, θεωρείται ότι φεύγει ικανοποιημένος και δίνει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην παραγγελία του και έτσι ανεβάζει και τη φήμη του μαγαζιού όσο γράφει η κάρτα του. Εάν ο παίκτης έχει τα απαραίτητα φαγητά, τότε μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους πελάτες. Πάντα όμως με τη σειρά που μπήκαν στο μαγαζί. Επιπλέον, μπορούν τα φαγητά στις κάρτες που παίχτηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον πρώτο πελάτη να χρησιμοποιηθούν από το δεύτερο ή από κάποιον άλλο πελάτη που θα εξυπηρετήσει ο παίκτης, το σουβλατζίδικο δηλαδή. Ουσιαστικά, εφόσον τηρείται η σειρά στην ουρά, ένας παίκτης μπορεί να εξυπηρετήσει όσους πελάτες θέλει με όσες κάρτες θέλει. Μπορεί ένας πελάτης να εξυπηρετηθεί με τρεις κάρτες ή δύο πελάτες να εξυπηρετηθούν με μόνο μία κάρτα. Το σημαντικό όμως είναι ότι πάντα οι πελάτες πρέπει να εξυπηρετούνται με τη σειρά που μπαίνουν στο κατάστημα. Υπάρχει και η δυνατότητα του κεράσματος, αν δηλαδή εξυπηρετηθεί ένας ή περισσότεροι πελάτες και στις κάρτες τους υπάρχουν φαγητά που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παραγγελία τους, τότε θεωρείται ότι το κατάστημα τα κερνάει. Έτσι λοιπόν ο παίκτης παίρνει συν μία φήμη. Στο τέλος της παραγγελίας, όσοι πελάτες δεν έχουν εξυπηρετηθεί, στραβώνουν με το μαγαζί και η κάρτα γυρνάει δεξιόστροβα κατά 90 μοίρες. Αν ένας πελάτης ήταν ήδη στραβωμένος και πάλι δεν εξυπηρετήθηκε, τότε βγαίνει από την ουρά, η κάρτα ξεσκαρτάρεται και θεωρείται δυσαρεστημένος από την εξυπηρέτηση του μαγαζιού. Προφανώς δεν πληρώνει και αντί να αυξήσει τη φήμη του μαγαζιού, τη μειώνει κατά το διπλάσιο από αυτό που αναγράφει η κάρτα του. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα για το πώς το οικογενειακό σουβλατζίδικο θα εξυπηρετήσει τους πελάτες τους. Ο πρώτος πελάτης έχει παραγγείλει σουβλάκι και πατάτες. Ο δεύτερος δύο πίτα γύρω. Και το τρίτο, η τηλεφωνική παραγγελία έχει σουβλάκι και αναψυκτικό. Έτσι λοιπόν η Πέννη κοιτάει τις κάρτες φαγητών που έχει στο χέρι της και αποφασίζει να παίξει τρεις από αυτές. Η μία έχει πίτα γύρω και πατάτες, η άλλη μόνο ένα σουβλάκι και η τρίτη πίτα γύρω και αναψυκτικό. Με τις πατάτες της πρώτης κάρτας και το σουβλάκι της δεύτερης εξυπηρετεί φυσικά τον πρώτο πελάτη. Εξυπηρετεί και το δεύτερο πελάτη με τις πίτες γύρω της πρώτης και της τρίτης κάρτας. Για τηλεφωνική παραγγελία όμως έχει μεν τον αψυκτικό αλλά δεν έχει άλλο σουβλάκι. Συνεπώς ο τρίτος πελάτης δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Ο πρώτος πελάτης της Πέννης αφού εξυπηρετήθηκε αυξάνει κατά 1 ευρώ τα χρήματά της και κατά 2 μονάδες τη φήμη της. Ο δεύτερος πελάτης αυξάνει τα χρήματα και τη φήμη της κατά 3 και κατά 2 μονάδες αντίστοιχα. Το αναψυκτικό που έχει περισσέψει αφού δεν δόθηκε σε κάποιον πελάτη το κερνάει το μαγαζί και έτσι η Πέννη κερδίζει συν μία φήμη. Συνολικά λοιπόν η Πέννη κέρδισε 1 και 3, 4, 4 ευρώ και 2 και 2 και 1, 5 μονάδες φήμης. Η τηλεφωνική παραγγελία που δεν εξυπηρετήθηκε στραβώνει και η κάρτα γυρίζει κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα. Κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών του, εάν ένας παίκτης θέλει να διώξει ένα πελάτη από την ουρά του, συνήθως γιατί δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει, μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη φήμη του μαγαζιού. Ο παίκτης θα πρέπει να μειώσει τη φήμη του κατά 5. Πέμπτη φάση, τέλος του γύρου. Στη φάση αυτή πάβουν να ισχύουν κάρτες που έγραφαν ότι ισχύουν μέχρι το τέλος του γύρου και ελέγχεται αν κάποιος από τους παίκτες έχει συμπληρώσει απαραίτητες συνθήκες για να κερδίσει. Εάν έχει δηλαδή το κατάλληλο χρηματικό ποσό και την κατάλληλη φήμη. Τέλος του παιχνιδιού. Το παιχνίδι τελειώνει όταν στο τέλος κάποιου γύρου ένας παίκτης έχει φτάσει ή έχει ξεπεράσει και τα 25 ευρώ χρήματα και τις 25 μονάδες φήμης. Όπως χάσαμε πάλι στο φαγητό, τουλάχιστον νίκησα όμως. Εντάξει, είμαι καλή παίκτρια. Αυτό ήταν το Σουβλάκι Wars. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να σας ανέξαμε την όρεξη για μια παρτίδα. Μέχρι την επόμενη φορά, είστε ζεστό. Επιτραπέζουμε!